Το καλύτερο δώρο που θα μπορούσαμε να κάνουμε στους δανειστές, φίλες και φίλοι, είναι την ερχόμενη Κυριακή να δίναμε σημάδι υποχώρησης και να ξαναφέρναμε στην κυβέρνηση του τόπου τους αγαπημένους τους φίλους. Θα ήταν το καλύτερο μήνυμα για αυτούς. Όμως εμείς, Κυριακή, θα στείλουμε το καλύτερο μήνυμα για αυτούς που αγωνίζονται και έχουν εκλογές σε λίγες μέρες από τώρα. Στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία. Η Ευρώπη θα αλλάξει. Η Ευρώπη θα νικήσει το φάντασμα της λιτότητας. Και φανταστείτε πόσο σημαντικό θα είναι το μήνυμα της δικής μας νίκης. Και πόσο σημαντικό θα είναι αν και εκεί οι λαοί κάνουν το άλμα, το βήμα προς τη μεγάλη αλλαγή. Και στα επόμενα συμβούλια κορυφής ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν είναι μόνος εναντίον όλων, αλλά έχει συμμάχους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας να αγωνιστούμε μαζί για να σταματήσουμε τη λιτότητα, για να γυρίσουμε την Ευρώπη στις συντηρητικές της αξίες, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.